beach volley 9 η ώρα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ παλιά, η πιο παλιά, κάθε πέντε είπαμε, παίρνουμε και τα γκόρια μας της μιας έξοδες. Το πρώτο μας το αφόκι να γίνουμε με τα σαφάμα. Στο ζωή του τελείς, τι ανεπαρουσιαστικό είναι το άφησμα. Αδιάκριτη ερώτηση, αλλά την κάνω. 75. 75. Πόσα χρόνια παίζετε βόλεϊ? Από το 71. Να μετρήσω? Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα σιγώνει, αρχίζει το μάτς. Κύριε Γιώργο, πώς με είδατε? Μια χαρά. Καλώς είμαι. Πολύ καλώς. Το έχω δει να έρθω να παίξω. Και βέβαια. Έχεις ανοιχτή πρόσκληση. Εδώ πέρα τσακώνεστε καθόλου εσείς. Πάντως το επίπεδο το είδα υψηλό, χωρίς να θέλω να σας πω τα καλύτερα. Πραγματικά αντίπαλοι και συμπαίχτες. Κοίταξε, μετά από τόσα χρόνια που παίζουμε, κάτι έχουμε μάθει για εμείς. Ασχολείστε με το βόλεϊ καιρό ή... Μόνο σε αυτή την ομάδα με 40 χρόνια. Τώρα φέτος κλείνω τα 40 μου. Και εσείς περαστικός? Περαστικός, ναι, απόξω. Δεν είχα λεφτά να πάρω το λεωφορείο. Μάλλον τα μάζευα όλη την εβδομάδα τα λεφτά για να πάω το Κυριακή σινεμά. Και πήγαινα με τα πόδια στη δουλειά μου. Οπότε... Και περνώντας από εδώ, βλέπετε κάποιον. Έμπαινα και έπαιζα. Βόλεϊ ή μπάσκετ? Πρώτα με μπάσκετ και μετά με φωνάξανε για το βόλεϊ. Μπάσκετ είστε λίγο χαμηλό για μπάσκετ όμως. Ναι, αλλά την εποχή μου παίζανε χαμηλή. Σωστά. Playmaker. Ναι. Για του συμβαίνει με κάποιον. Πριν έρχονται στο γυμναστήριο. Εδώ, μπράβο. Ή να πηγαίνουν το πρωί στο καφενείο και το απόγευμα να παίζουν κάτι. Να μην κάθονται. Ο μικρότερος σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την αδερφή του Gérard Depardieu. Είναι μια γυναίκα και είναι η μικρότερη που παίζει σήμερα. Η μοναδική γυναίκα που παίζει βόλεϊ, δεν θα πω ποια είναι, θα την αναγνωρίσετε μόνοι σας. Έλα χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Bienvenue.